Με μαζικές αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου σχεδιάζουν να κινηθούν οι σημειοθέντες ασφαλισμένοι του ομίλου ΑΣΠΙΣ μετά και τις αποκαλύψεις του Τάσου Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ότι παρά τα μελανά σημεία στα αποθεματικά των εταιριών του Παύλου Ψωμιάδη, οι εποπτικές αρχές του έδιναν πιστοποιητικά φερεγγιότητας επί 4 συναπτά έτη. Δικαιωμένοι για τις καταγγελίες που κάνουν επί 6 μήνες, δηλώνουν οι περίπου 1 εκατομμύριο σημειοθέντες ασφαλισμένοι του ομίλου ΑΣΠΙΣ μετά τις αποκαλύψεις του Sky και ετοιμάζονται να διεκδικήσουν δικαστικά το δίκαιο τους από το ελληνικό δημόσιο. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ενέργειες. Επισκεφθήκαμε τον εισαγγελέα και εντός των ημερών θα καταθέσουμε μηνύσεις εναντίον της ΕΠΙΕΑ, του κυρίου Ψωμιάδη και της πολιτείας. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Τάσος Τέλογλου το 2003, με ομόλογο που εξέδωσε ο Παύλος Ψωμιάδης, συγκέντρωσε 70,6 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 38,7 μεταφέρθηκαν σε προσωπικές του εταιρείες και αντικαταστάθηκαν στο Ταμείο των Ασφαλιστικών με μετοχές των εταιρείων αυτών. Βάσει νόμου, οι μετοχές αυτές δεν αναγνωρίζονται ως αποθεματικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών. Παρ' όλα αυτά, οι εποπτικές αρχές που σύμφωνα με πληροφορίες διενεργούσαν ελέγχους νομιμότητας συνέχισαν να χορηγούν στον κύριο Ψωμιάδη πιστοποιητικά φερεγγιότητας από το 2003 μέχρι και το 2006. Βεβαιώνει τη συλλογή στοιχείων μας ώστε να εδραιώσουμε την αποζημιωτική αξίωση που έχει ο κάθε ασφαλισμένος έναντι του κράτους για το μη προληπτικό αποτελεσματικό έλεγχο. Γιατί όλες τον άφηναν οι πολιτικές ηγεσίες και οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους να κάνει παράνομες πράξεις οικονομικές από τα λεφτά της ασπίδος. 6 μήνες μετά το λουκέτο στις εταιρείες του ομίλου ΑΣΠΙΣ, οι ασφαλισμένοι συνεχίζουν να αναζητούν τη λύση στο πρόβλημά τους, ζητώντας τη βοήθεια της πολιτείας. Προσπαθώ να βρω μια καινούρια ασφάλεια για να με εντάξει μέσα σε ένα πρόγραμμα, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται κανείς λόγω του ότι είμαι άνω των 65 ετών. Το επόμενο Σάββατο 20 Μαρτίου ο Σύλλογος Ζημιοθέντων της ΑΣΠΙΔΑΣ έχει γενική συνέλευση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου θα παρουσιαστούν οι προτάσεις επίλυσης του ζητήματος.